Το πάλεψε, προσπάθησε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, δεν τα κατάφερε όμως στο σημερινό ντέρμπι. Δύο λόγια και από εσάς για το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Φλαμουλίου. Ξέραμε ότι είναι μια ποιοτική ομάδα, μια πολύ έμπειρη ομάδα. Μας ευνηδίασε με τα δύο πρώτα γκολ. Εμείς χάσαμε στην αρχή την πρώτη φάση με τον Ρούκα. Αν προηγούμασταν εμείς, όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε, έγινε το 2-0. Δυσκόλεψαν τα πράγματα απέναντι σε μια τόσο έμπειρη ομάδα. Μειώσαμε σε 2-1. Από εκεί πέρα πάρα πολλές καθυστερήσεις. Πολλά νεύρα, νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο μήχρονο δεν παίχτηκε καλό παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να ισοφαρίσουμε. Σίγουρα δεν βρεθήκαμε και στην καλύτερη μέρα μας, με αρκετοί παίχτες μας. Η έλλειψη του Φορτούνη ήταν πάρα πολύ σημαντική και ήταν πάρα πολύ, φάνηκε πάρα πολύ η έλλειψη του Φορτούνη. Σίγουρα συνεχίζουμε, δεν αλλάζει κάτι στην φιλοσοφία μας. Σίγουρα στενοχωρηθήκαμε που χάσαμε, αλλά από εκεί και πέρα έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δίκαια η ομάδα του Φλαμουλίου κέρδισε. Ξεκινάμε από το 0 τώρα στη βαθμολογία. Ισοβαθμίζεται πλέον την ομάδα του Φλαμουλίου και η ΑΕΤ από κοντά. Όσον αφορά τη συνέχεια, τώρα δύο λόγια. Εντάξει, όποιος αντέξει. Από εδώ και πέρα μένουν 6 αγωνιστικές. Το παραμικρό λάθος απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να δούμε. Θα περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κόψει το πρώτο του νήμα. Γίνεται ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Αλλά εγώ προσωπικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τους φιλάθλους, γιατί νομίζω ότι η ομάδα μου δεν παρουσίασε το θέμα που εγώ προσωπικά ξέρω τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.